Ακόμα ένα θρίλερ για την Ελλάδα περιγράφουν αξιωματούχοι Ευρωπαίοι, τους οποίους επικαλείται το δημοσιογραφικό πρακτορείο Bloomberg μετά τις αποκαλύψεις των Wikileaks. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και την απειλή εξόδου από το ευρώ, εάν η αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Οι ίδιοι αξιωματούχοι που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, το φορολογικό ή το δημοσιονομικό της κενό, ενώ τις συζητήσεις παρατείνουν κι άλλα ζητήματα όπως είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το προτινόμενο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεδομένου το ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, λένε ακόμη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβάλλει ένα ακόμη εμπόδιο. Και εδώ αναφέρεται το Bloomberg στις διαρροές του Wikileaks και στις διαφοροποιήσεις μεταξύ του Ταμείου και των Ευρωπαίων Εταίρων σχετικά με το από πού θα προέλθουν οι περικοπές, αλλά και στην περίπτωση του Ιουλίου, οπότε και η Ελλάδα βρέθηκε στα πρόθυρα της εξόδου από το ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι πάντως και η τοποθέτηση του διάσημου οικονομολόγου Κάρστεν Μπέρσκι, ο οποίος είπε ότι οι πιθανότητες που δίνει σε μια ακόμη ελληνική κρίση αυτό το καλοκαίρι είναι σχετικά υψηλές, δεδομένου του εξαιρετικά αργού ρυθμού της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, της αξιολόγησης, της απώλειας δημοτικότητας του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις και της ακόμη περιορισμένης διάθεσης για ελάφρυνση χρέους, η επόμενη κρίση ήδη ετοιμάζεται. Είναι μόνο ζήτημα χρόνου να συμβεί. Εν τω μεταξύ και επί ελληνικού εδάφους έγινε σύσκεψη κυβερνητικών στελεχών υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο την πορεία της διαπραγμάτευσης, η οποία φυσικά εξελίσσεται στη σκιά των Wikileaks. Από το Μέγαρο Μαξίμου εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται πως η στρατηγική κολυσιεργία στη διαπραγμάτευση προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας στην Ελλάδα λίγο πριν το βρετανικό δημοψήφισμα είναι πράγματι μια μεγάλη ανοησία. Μια ανοησία που οφείλουμε, λέει η ανακοίνωση, όλοι να αποτρέψουμε. Η διαπραγμάτευση πρέπει να κλείσει άμεσα, χωρίς εξωπραγματικές απαιτήσεις για επιπρόσθετα μέτρα, πέρα από όσα ορίζει η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά δε στα ζητήματα ασφάλειας, η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα απόλυτα ασφαλής, πολύ περισσότερο μάλιστα από χώρες στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των διαρροών των Wikileaks.